Γεια σας, ονομάζομαι Γρηγόρης Φασούλας και στα πλαίσια του μαθήματος αρχιτεκτονικής υπολογιστών που διδάσκει ο κύριος Μινάς Δασιγέννης στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω καταγράψει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα την επίλυση του πρώτου θέματος της εξεταστικής Φεβρουαρίου 2020. Ας δούμε την εκφώνηση. Σας δίνει το παρακάτω κώδικα και επίσης ότι η κρυφή μνήμη δεδομένων έχει 8 γραμμές πλήρους αντιστοίχησης και αντικατάσταση γίνεται με LRU. Να συμπληρώσετε πάνω στον παρακάτω πίνακα τις προσβάσεις ανάγνωσης στην αντίστοιχη γραμμή ώστε να υπολογίσετε τα παρακάτω. Α. Να βρείτε τις αστοχίες. Β. Να υπολογίσετε τα είδη των αστοχιών. Και Γ. Το ποσοστό ευστοχίας. Για να συμπληρώσουμε τον πίνακα, θα πρέπει να σκεφτούμε ποιες προσβάσεις ανάγνωσης θα εμφανιστούν σε κάθε επανάληψη ανάλογα με τα A και J. Επίσης, θα σημειώνουμε με bold γραφή τα δεδομένα της κρυφής μνήμης που υπήρξε πρόσβαση σε αυτά στη συγκεκριμένη επανάληψη, ώστε να βρίσκουμε ποιο είναι το δεδομένο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα. Για να ξέρουμε αν υπάρχει κάποια αστοχία στη διαδικασία, θα πρέπει να γνωρίζουμε και τα είδη των αστοχιών. Αυτά, με βάση τις διαφάνειες θεωρίας, είναι τρία. Οι υποχρεωτικές αστοχίες που εμφανίζονται όταν κάνουμε πρόσβαση για πρώτη φορά σε ένα μπλοκ, οι αστοχίες χωρητικότητας που εμφανίζονται επειδή έχουμε περιορισμένο χώρο στην κρυφή μνήμη, άρα υπάρχει πιθανότητα να κάνουμε αντικατάσταση σε κάποιο στοιχείο που θα χρειαστούμε αργότερα. Και τέλος, οι αστοχίες σύγκρουσης που πολλά μπλοκ απεικονίζονται στο ίδιο σετ. Ακόμα μια πληροφορία που θα μας χρειαστεί είναι ο τύπος για την επίλυση του γάμα ερωτήματος, δηλαδή ο τύπος του ποσοστού ευστοχίας. Αυτόν μπορούμε και πάλι να τον βρούμε εύκολα μέσα στις διαφάνειες του μαθήματος και είναι ο ακόλουθος. Αριθμός συνολικών ευστοχιών προς αριθμό συνολικών αιτήσεων. Επίσης αναφέρεται στην εκφώνηση ο όρος LRU. Πρέπει να γνωρίζουμε πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη μέθοδος για να μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Η LRU σημειώνει τη γραμμή που έχει μείνει αχρησιμοποιητή για περισσότερο χρόνο, έτσι ώστε αν χρειαστεί να κάνουμε κάποια αντικατάσταση επειδή οι γραμμές της κρυφής μνήμης έχουν γεμίσει, να ξέρουμε ποιο στοιχείο είναι αυτό που πρέπει να αντικατασταθεί. Τέλος, στην εκφώνηση αναγράφει να αναφερθούμε μόνο στις προσβάσεις ανάγνωσης. Καταλαβαίνουμε έτσι ότι η κρυφή μνήμη χρησιμοποιεί την πολιτική Write No Allocate και συνεπώς, αν δεν υπάρχει διεύθυνση στην κρυφή μνήμη, δεν καταγράφεται και δεν έχουμε αστοχία. Στην εκφώνηση δεν μας δίνεται πόσα στοιχεία φέρει κάθε γραμμή και γι' αυτό εμείς θα υποθέσουμε ότι κάθε γραμμή φέρει ένα στοιχείο για να λύσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Επίσης, αφού έχουμε πίνακα μόνο με τις προσβάσεις ανάγνωσης, ο πίνακας Α, που είναι αυτός που χρησιμοποιείται για να γράψουμε δεδομένα, δεν θα μας απασχολήσει παρόλο που θα εμφανίζεται μέσα στον κώδικα. Έτσι, βλέπουμε ότι με αντικατάσταση στον κώδικα A ίσον με 0 και D ίσον με 0, έχουμε πρώτα πρόσβαση γραφής στο Α0 που αγνοούμε. Στη συνέχεια, έχουμε μια πρόσβαση ανάγνωσης στο Β0 που μας προκαλεί μια υποχρεωτική αστοχία και αμέσως μετά ξαναεπιχειρούμε πρόσβαση στο Β0 που αυτή τη φορά είναι εύστοχη αφού υπάρχει ήδη κρυφή μνήμη. Σημειώνουμε το Β0 σαν το στοιχείο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα αφού είναι και το μοναδικό που βρίσκεται μέσα στην κρυφή μνήμη αυτή τη χρονική στιγμή. Τέλος, για την πρώτη στήλη του πίνακα στο κάτω μέρος σημειώνουμε ναι αφού υπήρξε μία αστοχία. Τα στοιχεία κάθε φορά θα σωματώνονται στον πίνακα με τη σειρά ανάγνωσή του στον κώδικα. Έτσι, στην επόμενη επανάληψη με ISON 0 και JSON 1 στον πίνακα έχουμε τα προηγούμενα στοιχεία και δεν προσθέτουμε το α1 που είναι μια πρόσβαση εγγραφής. Συνεχίζοντας την ανάγνωση της εντολής, εμφανίζεται μια πρόσβαση ανάγνωσης προς το β0 που είναι εύστοχη αφού υπάρχει ήδη κρυφή μνήμη. Προσθέτουμε στη δεύτερη γραμμή του πίνακα το β1 αφού εμφανίζεται αμέσως μετά και προκαλεί μια υποχρεωτική αστοχία. Το στοιχείο που δεν χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα παραμένει το β0 επειδή πρώτα έγινε πρόσβαση στο β0 και μετά στο β1, έτσι η πρόσβαση στο β0 είναι και η πιο παλιά χρονικά. Γι' αυτό σημειώνουμε στο κάτω μέρος του πίνακα ναι, αφού υπήρξε μια αστοχία. Στην επόμενη στήλη έχουμε ISON 0 και JSON 2 και πάλι αγνοούμε τον πίνακα Α και συνεχίζουμε με μια εύστοχη πρόσβαση στο β0 και αμέσως μετά γίνεται μια υποχρεωτική αστοχία αφού εμφανίζεται το β2 για πρώτη φορά και το προσθέτουμε στην τρίτη γραμμή αφού στις παραπάνω υπάρχουν ήδη στοιχεία. Το στοιχείο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα γίνεται το β1 αφού σε αυτή την επανάληψη δεν έχουμε κάποια πρόσβαση σε αυτό. Τέλος, στο κάτω μέρος του πίνακα σημειώνουμε ναι αφού υπήρξε μια αστοχία. Στην πέμπτη στήλη του πίνακα με ISON 0 και JSON 3 γίνεται ακόμη μια πρόσβαση γραφής στο α3 που αγνοούμε και αμέσως μετά μια ευστοχία στο β0
αφού υπάρχει ήδη στην κρυφή μνήμη και μια υποχρεωτική αστοχία στο Β3 με αυτή τη χρονική σειρά. Το Β3 προσθέτεται στην επόμενη γραμμή του πίνακα, αφού οι προηγούμενες είναι ήδη συμπληρωμένες. Το Β1 είναι και πάλι το στοιχείο που δεν χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα και στο κάτω μέρος του πίνακα σημειώνουμε ναι, αφού υπήρξε μια αστοχία. Στην έκτη στήλη, με Ison 1 και Jason 0 έχουμε αναφορά στο α που αγνοούμε, ενώ έχουμε δύο εύστοχες προσβάσεις στο Β1 και στο Β2 με τη συγκεκριμένη σειρά. Το Β0 χαρακτηρίζεται ως το στοιχείο που δεν χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα, αφού στην προηγούμενη επανάληψη η πρόσβαση σε αυτό είναι πιο παλιά χρονικά και σε αυτή την επανάληψη δεν έχουμε κάποια πρόσβαση. Τέλος, σημειώνουμε στο κάτω μέρος του πίνακα όχι, αφού δεν υπήρξε αστοχία. Στην 7η στήλη του πίνακα, με Ison 1 και Jason 1, έχουμε και πάλι τον πίνακα α που δεν μας απασχολεί στην άσκηση και έχουμε δύο εύστοχες προσβάσεις στο Β1 και στο Β3 με τη συγκεκριμένη χρονική σειρά. Το Β0 συνεχίζει να είναι το στοιχείο που δεν χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα, αφού ούτε σε αυτή την επανάληψη υπήρξε πρόσβαση και σημειώνουμε στο κάτω μέρος του πίνακα και πάλι όχι, αφού δεν υπήρξε κάποια αστοχία. Στην πρώτη τελευταία στήλη του πίνακα, με Ison 1 και Jason 2, συνεχίζουμε να αγνοούμε τις προσβάσεις εγγραφής και σημειώνουμε πρώτα μια εύστοχη πρόσβαση στο Β1 και αμέσως μετά μια υποχρεωτική αστοχία στο Β4 που το προσθέτουμε στην 5η γραμμή. Για ακόμα μια φορά, το Β0 είναι το στοιχείο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα και στο κάτω μέρος του πίνακα σημειώνουμε ναι αφού υπήρξε μια αστοχία. Για να τελειώσουμε με τη συμπλήρωση του πίνακα έχουμε Ison 1 και Jason 3. Με αυτά τα νούμερα έχουμε μια πρόσβαση γραφής στο α4 που δεν μας απασχολεί, ενώ έχουμε μια ευστοχία στο β1 και μια υποχρεωτική αστοχία στο β5 που προστίθεται στην έκτη γραμμή του πίνακα. Και πάλι αναφέρουμε τα στοιχεία με τη σειρά που βρήκαμε στον κώδικα. Τέλος, σημειώνουμε στο κάτω μέρος του πίνακα ναι αφού υπήρξε μια αστοχία. Μετά τη συμπλήρωση του πίνακα και σημειώνοντας κάθε φορά πόσες αστοχίες και πόσες αστοχίες έχουμε, είμαστε σε θέση να απαντήσουμε το β' ερώτημα. Έχουμε συνολικά 6 αστοχίες, οι οποίες είναι και οι 6 υποχρεωτικές αφού γίνεται πρώτη πρόσβαση σε ένα μπλοκ. Δεν υπάρχουν αστοχίες χωρητικότητας, αφού ο πίνακας δεν γέμισε ποτέ για να χρειαστεί να διαγράψουμε κάποιο στοιχείο που συνέχεια θα χρειαστούμε και σίγουρα δεν υπάρχουν αστοχίες σύγκρουσης αφού στην εκφώνηση μας δίνεται ότι έχουμε πλήρη αντιστοίχηση. Τέλος, για το ερώτημα Γ, έχουμε και πάλι όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε. Ξέρουμε τον τύπο για να υπολογίσουμε το ποσοστό ευστοχίας, ο οποίος είναι συνολικές ευστοχίες προς συνολικές αιτήσεις. Έτσι, αν προσθέσουμε τις συνολικές ευστοχίες και αστοχίες, έχουμε τον αριθμό των αιτήσεων. Άρα, έχουμε 10 προς 16, που έχει ως αποτέλεσμα 0,625, που ισούται με 62,5%. Σε κάθε περίπτωση, εάν μας απασχολούσαν οι προσβάσεις εγγραφής ή αν η κάθε γραμμή είχε δύο στοιχεία, τα νούμερα θα ήταν διαφορετικά. Εδώ ολοκληρώνεται η επίλυση της άσκησης.